Στι κλίμακε ματζόρε με ηφαίσει έχουμε τη σειρά Similare Sol Do Fa. Είναι το αντίθετο του Fa Do Sol Re La Mi Si. Fa Do Sol Re La Mi Si, Similare Sol Do Fa. Η σειρά των ηφαίσεων λοιπόν για τι κλίμακε ματζόρε με ηφαίσει είναι Similare Sol Do Fa. Εδώ δεν ακολουθούμε αυτόν τον τύπο γιατί δεν γίνεται. Εδώ παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρούμε την τονική μα και βάζουμε και άλλη μία. Στι κλίμακε με ηφαίσει όλε οι νότε οι τονικέ εκτό από τη Fa ματζόρε. Που έχει ύφεση, θα το ξέρουμε απ' έξω. Όλες οι υπόλοιπες είναι η τονική με ύφεση. Δηλαδή είναι φα, σι ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση, σολ ύφεση, ντο ύφεση. Όλες δηλαδή ματζόρες σκάλες με ύφεσης, εκτός από τη φα, έχουν τονική ύφεση. Ο τύπος εδώ, ο κανόνας είναι, παίρνω τη σειρά των ύφεσεων μέχρι την τονική μου, δεν έχει πάω ένα μηντόνιο πίσω. Θέλω να βρω παράδειγμα, ξέρω εγώ, τη μη ύφεση ματζόρε. Έτσι. Παίρνω τη σειρά των διέσεων που είναι Similare Sol Do Fa, Si, Mi, τη βρήκα τη δικιά μου και προσθέτω και άλλη μία. Η Mi ύφεση ματζόρε έχει Si, Mi, La ύφεσης. Αν θέλω να βρω τον οπλισμό της Re ύφεσης ματζόρε, είναι Si, Mi, La, Re ύφεση, βρίσκω την τονική μου, Sol και προσθέτω και άλλη μία. Similare Sol, λοιπόν, είναι ο οπλισμός ύφεσης της Re ύφεσης ματζόρε. Re ύφεση, Mi ύφεση, Fa, Sol, La ύφεση, ύφεση, Do, Re ύφεση. Εντάξει. Άρα για τις ματζόρες σκάλες που είναι, από εκεί ξεκινάει όλο το πακέτο αυτό της αρχικής μας έτσι, μελέτης, οι ματζόρες σκάλες τις χωρίζουμε σε δύο μέρη, στις κλίμακες με διέσεις και κλίμακες με υφέσεις. Για τις κλίμακες με διέσεις ξέρουμε τη σειρά των διέσεων που είναι Fa Do Sol Re La Mi Si. Ο τύπος είναι, πηγαίνω ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική σε νότα με δίεση και παίρνω τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρω αυτή τη νότα που βρήκα και αυτές οι διέσεις που βρήκα είναι τονική της ο οπλισμός της κλίμακάς μου. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, ντο δίεση ματζόρε, που είναι και δύσκολη. Πάω ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με δίεση. Ένα ημιτόνιο πίσω δεν είναι, είναι η σι, είναι η ντο. Συγγνώμη, ένα ημιτόνιο πίσω είναι η ντο, ναι. Εγώ δεν τη λέω όμως ντο, γιατί θέλω να είναι νότα με δίεση. Τη λέω σι δίεση. Οπότε είναι Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, δίεση, Si, δίεση. Έχει όλες τις διέσεις. Έτσι. Η Fa, δίεση, ματζόρε. Πάλι νότα με δίεση. Είπαμε ότι οι ματζόρες σκάλες με διέσεις είναι Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa, δίεση και Do, δίεση. Έχουμε και δύο τονικές με διέσεις. Η Fa, δίεση, παράδειγμα, σύμφωνα με τον τύπο που σας είπα, πριν να πάω πίσω ένα ημιτόνιο σε νότα με δίεση. Πίσω από το Fa, δίεση είναι η νότα Mi, δίεση. Κανονικά είναι Fa. Fa λέγεται, αλλά. Στη ματζόρε σκάλα δεν υπάρχει φα και φα δίεση, δεν μπορεί να έχει δύο νότες με το ίδιο όνομα. Έτσι. Είναι φα και πίσω της είναι η μη δίεση. Έτσι, φα δίεση, μη δίεση. Οπότε, αν θέλω να βρω τον πλεισμό της φα δίεση ματζόρε, πάω πίσω στην νότα μη δίεση και παίρνω φα, ντο, σολ, ρε, λα, μη. Αυτές είναι διέσεις που λέω. Και βρήκα τον πλεισμό. Για τις ματζόρε σκάλες δηλαδή με διέσεις, πάω ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική σε νότα με δίεση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων Fa Do Sol Re La Mi Si μέχρι να βρω την νότα αυτή και αυτές οι διέσεις που βρήκα είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Για τις κλίμακες με υφέσεις, η σειρά των υφέσεων είναι Similare Sol Do Fa. Η σειρά δηλαδή των οπλισμών που παίρνουν οι κλίμακες για να γίνουν ματζόρε, για να έχουμε τη διαδοχή τόνο τόνο ημιτόνιο τόνο τόνο ημιτόνιο. Στις κλίμακες με υφέσεις, η σειρά είναι Similare Sol Do Fa και εδώ ο κανόνας είναι, επειδή όλες οι κλίμακες μου πέραν της Fa που την ξέρω απ' έξω έχει σε ύφεση οπλισμό η Fa ματζόρε είναι μόνη της, όλες οι υπόλοιπες έχουν τονική νότα, η πρώτη τους νότα δηλαδή είναι με ύφεση, παίρνω τη σειρά των υφέσεων μέχρι να βρω την τονική μου και προσθέτω και άλλη μία. Για τη ρε ύφεση ματζόρε παράδειγμα είναι Si, Mi, La, Re, τη βρήκα την τονική μου, Sol, Si, Mi, La, Re, Sol υφέσεις. Για τη La ύφεση ματζόρε είναι Si, Mi, La ύφεση, Re και προσθέτω και άλλη μία. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος και ωραίος τύπος για να βρείτε τις κλίμακες και να τις λέτε. Όλο αυτό που σας έχω πει σε αυτά τα μαθήματα που έχουμε κάνει είναι πρώτα-πρώτα ότι πρέπει αυτά να τα λέτε με λόγια και να τα παίζετε στο σαξόφωνο. Δηλαδή το βιβλίο και η κάρτα, το έντυπο είναι μόνο και μόνο για να μας τα δείξει με την πρώτη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τα ξέρουμε απ' έξω γιατί όταν αυτοσχεδιάζεις δεν διαβάζεις. Παίζεις. Διαβάζεις το κομμάτι. Διαβάζεις τις συγχορδίες.
Διαβάζει τις αρμονικές σειρές, OK, για να ξέρεις τι παίζει ο πιανίστας, μην παίζει ο καθένας ό,τι να είναι. Από εκεί και πέρα παίζεις. Για να μπορείς λοιπόν να παίζεις και ταυτοχρόνως να φτιάχνεις τη μουσική, δηλαδή να έχει ενδιαφέρον αυτό που παίζεις, πρέπει όλα αυτά που παίζεις να τα ξέρεις. Είναι fix. Δεν είναι ένα κομμάτι που το έγραψε ο άλλος και μου έδωσε τις νότες στην παρτιτούρα και τις διαβάζω από την παρτιτούρα. Εγώ ό,τι παίζω το βγάζω από το μυαλό μου. Για να το βγάλεις από το μυαλό σου και να είναι αποτέλεσμα σκέψης, γιατί παίζεις πάνω σε κάτι και παίζεις μαζί με άλλους, δεν παίζεις ό,τι σου κατέβει, έτσι. Θα πρέπει αυτό να έχει μια κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση πρώτα πρέπει να υπάρχει στο κεφάλι μας και επειδή την έχουμε δουλέψει νοερά και παιχτικά νοερά, από εκεί και πέρα εγγράφεται μέσα στο υποσυνείδητό μας και δουλεύει και με ταυτή εκ των υστέρων, μετά από πολλή μελέτη. Αλλά όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης και μιας σκέψης, η οποία υπάρχει μέσα γραμμένη. Έτσι. Αυτό για να γίνει, ξεκινάμε από αυτά που λέμε τώρα. Γι' αυτό και σας λέω ότι η μελέτη δεν είναι στο βιβλίο. Δηλαδή, δεν ωφελεί κάποιον αν πάρει ένα βιβλίο θεωρίας και μάθει τις κλίμακες παπαγαλία. Και αν του αλλάξει μια νότα, θα χάσει τα αυγά και τα πασχαλία, δεν θα ξέρει τι γίνεται. Θα πρέπει να τα μάθει κανείς κωδικοποιημένα και η κωδικοποίηση είναι αυτή που σας λέω. Για να μπορείς να δουλεύεις γρήγορα και γίνεται ένας τύπος μέσα στο μυαλό. Είναι σαν να διαβάζεις ένα χάρτη, ας πούμε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω, τα επαναλαμβάνω και θα τα ξαναεπαναλάβω μέχρι να πάρω κάποιο μήνυμα ότι κοίτα να δεις. Μας τα έχεις πει 100 φορές, ας πούμε, και δεν θέλουμε να μας τα ξαναπείς. Αλλά επειδή από εμπειρία σας λέω, ξέρω ότι χρειάζεται να τα πω, γι' αυτό και δεν έχω πάρει αυτό το μήνυμα, εγώ τα λέω. Δηλαδή έχω μια εμπειρία να ξέρω, ας πούμε, εκτός αν είναι κάποιος απέναντί μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος τα ξέρει όλα, οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει, εννοείται και το μάθημα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει πολλά πράγματα και ενδιαφέρεται να μάθει, ξεκινάει από εκεί. Γι' αυτό και τα ξαναλέω. Έτσι, γιατί αργότερα, αν υποθέσουμε ότι θα τα έχουμε μάθει αυτά και δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λέμε μια συγχορδία και κατευθείαν ο άλλος να ξέρει, ας πούμε, τι κλίμακες παίρνει πάνω. Για να μπορούμε να συζητήσουμε μετά για φρασιολογία. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να ξέρεις τη συγχορδία και να ξέρεις και τι κλίμακες παίρνει, θα πρέπει να με μια αστραπιαία ταχύτητα που έρχεται με αυτή τη μελέτη, η ταχύτητα που σας λέω τώρα. Με μια αστραπιαία ταχύτητα να μπορείς να σκεφτείς κατευθείαν τις νότες της συγχορδίας και κατευθείαν τις κλίμακες με νότες. Γιατί όταν παίζεις, ξαναλέω, σκέφτεσαι νότες. Δεν τις διαβάζεις, σου έρχονται. Πέφτουν οι νότες μία-μία και τις παίζεις. Έτσι. Okay. Αυτό είναι το θεωρητικό. Εδώ πέρα, καταρχήν, δεν έχουμε πάει στις τετράφωνες συγχορδίες. Βλέπουμε τις τρίφωνες. Εντάξει, συγχορδία ντο και οι νότες είναι ντο μισόλ. Πώς ακούγεται όλοι μαζί, εντάξει, μαζί με τον μπάσο της. Εδώ πέρα είναι πιάνο και μπάσο. Εντάξει. Ιωνικός τρόπος, ματζόρε. Ρε μινόρε, δωρικός τρόπος, σας τα λέω τώρα ακουστικά. Ξαναπαίζω. Μη μινόρε, φρύγιος τρόπος. Σας τα λέω και έτσι, τα βλέπετε κιόλας κατευθείαν όπως αλλάζουν οι συγχορδίες. Φα ματζόρε, λίδιος τρόπος. Σολ ματζόρε, μιξολίδιος. Λα μινόρε, ο ολικός τρόπος. Σι μινόρε, λόκριος τρόπος. Αυτή είναι η μυελατωμένη συγχορδία και λέγεται μυελατωμένη γιατί η ελατωμένη συγχορδία έχει ελατωμένη πέμπτη και ελατωμένη έβδομη. Αυτή έχει μόνο τρίτη ελατωμένη. Μόνο πέμπτη ελατωμένη. Η έβδομη είναι που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, είναι απλά μικρή. Και το ματζόρε. Εντάξει. Τώρα θα προσπαθήσω να σας παίξω κάτι πάνω σε αυτές τις
συγχορδίες. Να πάω λίγο να δω. Να δώσει. Ωραία, θα ξεκινήσω λοιπόν σε αυτή τη λούπα που έχω φτιάξει. Τι εννοούμε λούπα? Λούπα εννοούμε κάτι που επαναλαμβάνεται. Λούπα είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια και vamp είναι μία λούπα από συγχορδίες. Μία συγχορδιακή μικρή σειρά, μέχρι τετράμετρο. Έτσι. Πάμε. Κάναμε το πρώτο spelling, embellishment, ας το πούμε, έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, τώρα ερχόμαστε στην πράξη, εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι ο ρυθμός. Εφόσον ξέρουμε τις νότες της συγχορδίας, αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο στυλ είναι ο ρυθμός. Και ρυθμός είναι και η ρυθμική αγωγή, αλλά είναι και το groove του ρυθμού. Groove εννοούμε... ο τρόπος που πατάμε πάνω στο ρυθμό του κομματιού, στο tempo. Έτσι. Δηλαδή μπορεί εσύ να είσαι, ξέρω εγώ, δεν είναι όλα ακριβώς. Παίζει λίγο ο ρυθμός σου. Τα ισχυρά μέρη, το 1 δηλαδή και το 3 κάθε μέτρο, παρένθεση, τι είναι ισχυρό μέρος του μέτρου και ασθενές? Σε ένα μέτρο 4 τετάρτων, το 1 και το 3 είναι ισχυρά, το 2 και το 4 είναι ασθενή. Εντάξει. Τα ισχυρά λοιπόν μέρη του μέτρου, ειδικά το 1, είναι ακριβώς εκεί, και το λέω και για τους drummers αυτό. Είναι ακριβώς, πρέπει να είναι, όσο και να παίζει ο ρυθμός σου, θα πρέπει να πατάει τουλάχιστον στα ισχυρά μέρη ή κάθε 2 μέτρα. Εντάξει. Αν το έχεις αυτό, από εκεί πέρα οι νότες ενδιάμεσα παίζουν. Άρα, ρυθμός είναι δύο πράγματα. Ο ένας είναι ο βασικός ρυθμός, δηλαδή η ρυθμική αγωγή που τηρείς πάνω από ένα tempo. Θα παίξεις τέταρτα, θα παίξεις όγδοα, θα παίξεις δεκαταέκτα. Η ρυθμική αγωγή, ο ρυθμός, όχι οι νότες. Σε τι ρυθμό, μπορεί να παίζεις μία νότα μόνο. Σε τι ρυθμό θα τη βάλεις? Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το groove του ρυθμού. Πόσο δηλαδή θα δίνει την αίσθηση ότι πηγαίνει μπροστά ή ότι είναι laid back, ότι πηγαίνει πίσω. Στη jazz υπάρχει το laid back και υπάρχει και το μπροστά. Υπάρχει το drive δηλαδή του groove, υπάρχει και το laid back του groove. Εντάξει. Όταν έχω drive, παίζω με drive, το σπρώχνω, δίνω την εντύπωση δηλαδή ότι αυτό πηγαίνει συνέχεια προς τα μπροστά. Είναι, όταν παίζω με laid back, υπάρχει αίσθηση ότι αργοπορώ, θα σας τα κάνω τώρα αυτά. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις λίγες νότες που έχουμε μάθει και μπορούμε να παίξουμε, εντάσσουμε το θέμα του ρυθμού. Όταν λένε ότι η jazz είναι πάνω απ' όλα ρυθμός, εννοούν αυτό το πράγμα. Ο ρυθμός και ο τρόπος που παίζεις οι νότες σε βοηθάνε να φτιάξεις τη φρασιολογία. Αλλιώς είναι μία σειρά από νότες. Εντάξει, αν δεν πει αυτό το πράγμα. Οπότε, με αυτή τη λογική, θα μπορούσα, ξέρω εγώ τώρα, να το ξαναπαίξω αυτό.
Πάρουμε λοιπόν το laid back, ότι ό,τι παίζω είναι πίσω, έτσι. Πάνω σε αυτό, να βάλουμε ένα ρυθμό να παίξει. Έτσι, οπότε έχουμε reference. Προσπαθώ δηλαδή το παίξιμό μου, ναι, με να πατάει, αλλά οι νότες να είναι κάποιες πιο αργοπορημένες. Αυτό στα cool steel παίξιματα, στην cool jazz ας πούμε, είναι πολύ παιγμένο. Εδώ να σας πω ότι αυτοί που παίζουν άλτο σαξόφωνο, όλα αυτά που ακούμε είναι ντο ματζόρε, είναι δηλαδή καθαρές νότες. Αλλά αυτοί που παίζουν άλτο, επειδή είναι μεταφερόμενο όργανο, θα πρέπει να παίζουν λα ματζόρε. Και αυτοί που παίζουν τενόρο θα πρέπει να παίζουν ρε ματζόρε. Έτσι, δηλαδή εγώ τώρα δεν παίζω ντο, αυτό που ακούτε. Παίζω σε λα ματζόρε. Παρακτητικά είναι αυτό. Ταχύτητα και θα αρχίσω να παίζω πιο πολύ με το ρυθμό, δηλαδή αυτές τις λίγες νότες από τρεις, δηλαδή 12 νότες ουσιαστικά παίζω εγώ τώρα, έτσι, 4 συγχωρητές από 3 νότες. Thank you.
Λοιπόν, δηλαδή προσπαθώ με αυτές τις λίγες νότες και με το ρυθμό μου να φτιάξω ένα ενδιαφέρον παίξιμο για αυτόν που με ακούει. Παρόλο που είναι πολύ φτωχό, έτσι, είναι τέσσερις συγχορδίες, ντο, ρε, φα και σολ. Έτσι, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη. Οι συγχορδίες αυτές τώρα παίρνουν κάποιους τρόπους πάνω στους, έτσι. Η ντο είναι το ματζόρε. Η ρε είναι δωρική, από ρε δηλαδή μέχρι ρε. Η φα είναι αιωλική. Και η σολ είναι μιξολίδια. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Γιατί να μάθω τους τρόπους, αφού έτσι κι αλλιώς, αφού είμαι σε ντο ματζόρε, από ποια νότα ξεκινάει είναι και ο τρόπος. Δηλαδή, εντάξει, εννοείται, αφού είσαι σε ντο ματζόρε και ξεκινάς από ρε, αν παίξεις από ρε μέχρι ρε, άμα παίξεις δηλαδή ντο ματζόρε από ρε μέχρι ρε, έχεις το δωρικό τρόπο. Γιατί να μάθεις έξα τους τρόπους. Η απάντηση είναι η εξής απλή, γιατί η μουσική δεν γράφεται πάντα σε ντο ματζόρε και ειδικά η jazz. Δηλαδή δεν θα συναντάτε πάντα συγχορδιακές σειρές που θα είναι μέσα σε μια τονικότητα έτσι ώστε να τις περνάτε όλες με μια κλίμακα, γιατί αυτή είναι η κλασική ερώτηση αυτού που μπαίνει στην αρχή στον αυτοσχεδιασμό. Σου λέει αφού το κομμάτι είναι σε λα, παραδείγμα ματζόρε, γιατί να τους μάθω τους τρόπους ξεχωριστά, αφού όλα τα κόρτα είναι στη λα, θα παίζω σε όλα, θα παίζω λα. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί το 90% των κομματιών περιέχει μέσα συγχορδίες που έρχονται από άλλες κλίμακες, από άλλες τονικότητες. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρετε ανα πάσα στιγμή σε ποια τονικότητα βρίσκεστε, και η αιωλική, ένα κομμάτι μπορεί να έχει 4 αιωλικούς τρόπους μέσα από άλλες τονικότητες. Γι' αυτό τα κάνουμε τη θεωρία από πριν, έτσι. Αυτό τώρα που σας κάνω είναι το ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που θα το κάνετε κι εσείς μέσα στις ίδιες συγχορδίες της κλίμακας, όχι για να μάθουμε να παίζουμε. Αυτό σας το κάνω για να μάθετε πώς σκεφτόσαστε για να παίξετε. Θα μπορείτε αυτό το σκεπτικό δηλαδή του ρυθμού που λέω, το groove και όλα αυτά, να το βάλω μετά στα επόμενα παίξηματα που θα έχω για με τις πιο δύσκολες συγχορδιές και σειρές, με τα κομμάτια ρεπερτορίου. Έτσι, αυτή είναι η βάση όλης της συζήτησής μας. Οπότε, ξεκινάω έτσι. Τώρα, θα δοκιμάσω τώρα να παίξω. Βέβαια, είναι στην ίδια κλίμακα, αλλά θα δείτε ότι ακόμα και στην ίδια κλίμακα, αν σκέφτομαι τον τρόπο από την τονική του, πάλι διαφέρει. Πάλι έχει διαφέρει. Δεν ακούγεται δηλαδή σαν να τα παίζω όλα το ματζόρε. Έτσι. Οπότε... κάθε κλίμακα, κάθε ακόρντο που αλλάζει, θα παίρνω την κλίμακα από την τονική της ή θα τονίζω στα ισχυρά μέρη την τονική της. Αυτό είναι το σκεπτικό. Thank you.
Λοιπόν, οπότε με αυτές τις πολύ απλές νότες, 12 όλες, για τις συγχορδίες, βάζω μετά τους τρόπους σε αυτές τις τέσσερις κλίμακες και φτιάχνω μια ολόκληρη μουσική συνέχεια, ένα μουσικό γεγονός, εντάξει. Έχοντας όμως μια σκέψη συγκροτημένη, χωρίς να παίζω γενικώς ό,τι να είναι. Γι' αυτό και μπορώ να σε κατευθύνω, μπορώ να κατευθύνω το παίξιμό μου, να πω δηλαδή ότι στο επόμενο ακόρντο θα ξεκινήσω από την τονική του, στο επόμενο ακόρντο θα ξεκινήσω από την τρίτη του. Έτσι. Αυτός βέβαια είναι και ένας τρόπος μελέτης, δηλαδή να βάζεις στόχο σε αργό ρυθμό με λίγες συγχορδίες, δηλαδή πρώτη, τέταρτη, πέμπτη ας πούμε, βασικές συγχορδίες, και να λες ότι εγώ σε κάθε επόμενη συγχορδία θα ξεκινάω από την τρίτη της. Σε κάθε επόμενη θα ξεκινάω από την τονική της. Θα κάνουμε ένα demonstration τώρα, να χαμηλώσουμε λίγο για να μπορείτε να το προλάβετε. Λοιπόν, σε κάθε συγχορδία θα μπαίνω στην τρίτη. Συγχορδία από την πέμπτη της. Καθεξής. Μαθαίνω δηλαδή, ναι μεν παίζω και έχω τη φρασιολογία, αλλά την κατευθύνω. Αλλιώς παίζω με το αυτή. Και όταν παίζω με το αυτή, σας ξαναείπα και στην αρχή, δεν είναι κακό να παίζει με το αυτή. Εννοείται ότι ο καθένας παίζει όπως θέλει. Δεν υπάρχει κακό και καλό. Μπορεί να παίζει με το αυτή και να είσαι ο καλύτερος από όλους. Εντάξει. Απλά, όταν πεις ότι αυτό το πράγμα το κωδικοποιώ για να το δείξω και στους άλλους, για να μπορούν και αυτοί που δεν είναι οι perfect, ας πούμε, genius μουσικοί να παίξουν, υπάρχουν κάποιοι τρόποι κοινοί, ας το πούμε, για όλους τους ανθρώπους. Αυτούς τουλάχιστον που έχουν ένα μουσικό, μια καλύτερη μουσική αντίληψη. Βάσει αυτής της λογικής, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να σε κάνουν να κατευθύνεις το παίξιμό σου και να παίζεις και να είσαι πιο μέσα σε αυτό που παίζεις και όταν το παίζεις με τους άλλους. Γιατί όταν παίζεις δεν παίζεις μόνος σου, ακόμα και τα προγράμματα που σε συνοδεύουν, εσύ τα προγραμματίζεις, δηλαδή είναι σαν να παίζει κάποιος άλλος. Μόνος σου παίζεις μόνο όταν παίζεις ολομόναχος. Όταν ακουστεί και κάτι άλλο μαζί σου, σταματάς να παίζεις μόνος. Άρα αυτό αρχίζει και παίρνει μία μορφή, αυτό που ακούγεται. Δεν το ελέγχεις απόλυτα εσύ. Τώρα, όταν παίζεις με άλλους μουσικούς, αυτό δεν παίρνει απλά μορφή. Είναι 3, 4, 5 μυαλά διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών προσωπικότητων που παίζουν μαζί. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα σε αυτό που παίζουν. Αφενός για να έχουν κοινό στυλ, αφετέρου για να μπορούν να συνοηθούν τι θα παίζουν. Έτσι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν μας φέρνει στην ανάγκη μιας γλώσσας, παίξηματος και σκέψης. Από εκεί ξεκινάει το μάθημα αυτό. Δηλαδή, από αυτή την ανάγκη ξεκινάει. Ότι υπάρχει η γλώσσα και προσπαθούμε να βρούμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε
την κωδικοποιήσουμε για να τη μάθουμε καλά και να μπορούμε να την εκφράσουμε ανά πάσα στιγμή. Γιατί η γλώσσα αυτή που μιλάμε, του αυτοσχεδιασμού, είναι μια γλώσσα παράδοσης. Δηλαδή, παράδοσης με ποια έννοια? Πρακτικής παράδοσης. Ναι, μεν υπάρχουν βιβλία, ναι, μεν υπάρχουν θεωρίες, αλλά το παίξιμο είναι πάντα πρακτικό. Δεν γράφεις και παίζει ο άλλος, ούτε γράφει ο άλλος και παίζεις αυτό και παίζεις εσύ. Αυτό δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτό είναι μουσική σύνθεση. Στον αυτοσχεδιασμό και στο jazz αυτοσχεδιασμό, αλλά και σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον αυτοσχεδιασμό, αυτά που γίνονται, γίνονται εκείνη τη στιγμή. Οπότε εξαρτάται από το πόσο καλά ξέρεις αυτό που κάνεις και με τι ταχύτητα μπορείς να παράγεις ιδέες τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Σκεφτείτε το αυτό. Άρα το αυτή καταργείται. Το αυτή βοηθάει απλά να συνεννοούμαστε, να είμαστε κουρδισμένοι και όταν έχουμε και την εμπειρία της θεωρίας, το αυτή όντως μας βοηθάει να κάνουμε τις φράσεις μας καλύτερες. Δεν καταργούμε το αυτή με την έννοια ότι είμαστε κουφοί και παίζουμε μόνο από το μυαλό. Έτσι. Αλλά είναι διαφορετικά να παίζεις χωρίς να ξέρεις καμία θεωρία και απλά να παίζεις σύμφωνα με ό,τι ακούς και ό,τι πιάνουν τα χέρια σου. Και είναι εντελώς διαφορετικό να μπορείς θεωρητικά να έχεις γνώση αυτής της μουσικής που παίζεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζεις μια μουσική που έχει κλίμακες, συγχορδίες, ρυθμολογία ολόκληρη και να μην ξέρεις τίποτα από όλα αυτά και εσύ να παίζεις μόνο σύμφωνα με ό,τι ακούς. Είναι σαν να κάνεις μια εγχείρηση χωρίς να ξέρεις καθόλου ανατομία και να κόβεις και να ράβεις σύμφωνα με αυτό που βλέπεις. Κάντε τον παραλληλισμό. Λοιπόν, οκ. Okay. Ανακεφαλαίωση, σύντομη. Καταρχήν, ματζόρες σκάλες. Πολύ σημαντικό. Στο δρόμο που περπατάω, στο γραφείο που είμαι και δεν έχω τι να κάνω, έτσι. Ματζόρες σκάλες με διέσεις, ματζόρες σκάλες με υφέσεις. Ξεκινάω από τις ματζόρες σκάλες με διέσεις. Ξέρω τη σειρά των διέσεων που είναι ο οπλισμός των κλιμάκων για να τις μετατρέψω σε τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο, που είναι η διαδοχική σειρά διαστημάτων που μου δίνει το άκουσμα της ματζόρες σκάλας. Ματζόρε. Αυτή είναι η κλίμακα μου. Εντάξει. Τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, 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 ημιτόνιο. Κλίμακες με διέσεις. Σειρά διέσεων, φάντος, όρλε, λα, μισή. Οι διέσεις πάνε, προχωράνε αναπέμπτη, οι κλίμακες, και παίρνουν διαδοχικά και μία διέση. Ξεκινάει ντο ματζόρ που δεν έχει τίποτα. Ντο ρε μι φασόλ, πέμπτη πάνω, δηλαδή που σημαίνει πέντε νότες. Παίρνει μία διέση. Σόλα συντορέ, πέμπτη πάνω, παίρνει δύο διέσεις. Ρε μι φασολά, πέμπτη πάνω, τρεις διέσεις και ούτω καθεξής. Οι τονικές των κλιμάκων ματζόρε με διέσεις είναι ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι, φα διέση και ντο διέση. Και για να μην ανεβαίνουμε ανατέταρτη και κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και να μπορούμε να τις βρούμε κατευθείαν, σε οποιαδήποτε τονική μας δοθεί, δηλαδή θέλω να βρω, ξέρω εγώ, τη σολ ματζόρ, από μια πιο δύσκολη, τη σι ματζόρ, παράδειγμα, έτσι. Πόρε, πώς θα τη βρω, λέει τώρα. Πάω ένα ημιτόνιο πίσω, σε νότα με δίεση. Από το σι, δηλαδή, πάω στη λα δίεση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρω αυτή τη νότα και αυτές οι νότες που βρήκα είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Ο οπλισμός λέγεται οι διέσεις που παίρνει. Οπότε, θέλω να βρω τη σι ματζόρε. Πάω πίσω σε μια νότα με δίεση, ένα ημιτόνιο πίσω, που είναι η νότα λα δίεση, και πάω φα, ντο, σολ, ρε, λα. Η σι ματζόρε λοιπόν έχει φα, ντο, σολ, λα δίεση και είναι σιντο δίεση, ρε δίεση, μη φα δίεση, σολ δίεση, λα δίεση, σι. Την ακούω την ταχύτητα. Είναι νοερή μελέτη αυτή, όχι μόνο παικτική, είναι και νοερή μελέτη. Αντιστοίχως τώρα πάω στις κλίμακες με υφέσεις. Οι κλίμακες με υφέσεις προχωράνε ανατέταρτη προς τα πάνω και όλες οι νότες, οι τονικές των κλιμάκων, εκτός από τη φα ματζόρε που έχει σε ύφεση οπλισμό και την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, όλες οι υπόλοιπες είναι με ύφεση. Οπότε είναι φα, σι ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση, σολ ύφεση, ντο ύφεση. Οι τονικές. Τώρα, ισχύει άλλος κανόνας εδώ. Ισχύει, παίρνω τη σειρά των υφέσεων που είναι σι μι λα ρε σολ το φα, το αντίθετο από το φα τη σολ λα μισή.
Σιμιλάρ Σολντοφά, μέχρι να βρω την τόνική μου και προσθέτω και άλλη μία. Δηλαδή, αν θέλω τη ρε ή φεσί ματζόρε τώρα να βρω, είναι σιμιλάρε η τόνική μου, σολ. Προσθέτω και άλλη μία. Άρα η ρε ή φεσί έχει σιμιλάρε σολ η φέση, οπλισμό. Αυτό βρήκαμε τώρα τις ματζόρε, τις μάθαμε, τις σκίσαμε προς πίσω. Πάμε τώρα στους τρόπους της ματζόρε, που από εδώ και πέρα ξεκινάει η σχέση μας και η αρχή μας για να μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε καλύτερα έχοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Έχουμε τη βασική ματζόρε σκάλα, μην κοιτάτε μόνο, και την φυσική μινόρε σκάλα. Η φυσική μινόρε σκάλα, που από εκεί ξεκινάει η μινόρε αρμονία, είναι πάνω στην έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Είναι ο αιωλικός τρόπος. Εντάξει. Δεν θα ξαναπώ τους τρόπους. Δεν θα ξαναβάλω την κάρτα με τους τρόπους. Τα είπαμε. Ο αιωλικός τρόπος λοιπόν είναι η φυσική μινόρε σκάλα. Η φυσική μινόρε σκάλα σε σχέση με τη ματζόρε, η οποία είναι τρία ημιτόνια πίσω από την τονική της ματζόρε, έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Δηλαδή, μία ντο ματζόρε, αν τις βάλουμε σιμιλάρε φέσεις, την κάνουμε ντο φυσική μινόρε. Με αυτή τη λογική θα βρούμε όλες τις φυσικές μινόρε των ματζόρε κλιμάκων. Δηλαδή, αν δηλαδή μου δοθεί ποια είναι η φυσική μινόρε της φα ματζόρε, θα πάω 1,5 τόνο πίσω, 3 νότες πίσω, ένα ημιτόνιο και ένα τόνο. Δηλαδή, φα, μι, ρε. Έτσι. Που θα είναι η ρε φυσική μινόρε, ρε ολικός τρόπος, της φα, ή θα πω φα με σιμιλάρε φέσεις, με χαμηλωμένες τις τρεις βαθμίδες. Αυτό καλύτερα να μην το κάνω, καλύτερα είναι να ξέρω τις μινόρε σκάλες σε σχέση με τη ματζόρε που ανήκουν. Γιατί η μινόρε αρμονία έχει σχέση με τη ματζόρε που ανήκει. Άμεση, έτσι. Και δανείζεται η μία κλίμακες από την άλλη, παράλληλες κλίμακες, το οποίο λέγεται modal interchange. Οπότε μαθαίνω όλες τις φυσικές μινόρε. Αφού ξέρω όλες τις φυσικές μινόρε, μετά τις μετατρέπω σε τρόπους της ματζόρε. Η φυσική μινόρε, ξαναλέω, σκάλα είναι ο αιωλικός τρόπος. Σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 3, 6 και 7. Ο αιωλικός τρόπος λοιπόν αυτός, που είναι, ξέρω εγώ, στην ντο ματζόρε, λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σο, λα. Ξαναπάω τώρα στην άλλη καρτούλα εδώ. Α, δεν φαίνεται πολύ καλά, πρέπει να το φτιάξω αυτό. Ιωνικός δωρικός, ρε μη φασολά συντορέ. Ο αιωλικός είναι λα συντορέ μη φασολά. Εντάξει. Αυτή η κλίμακα σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους έχουμε τις εξής χαρακτηριστικές βαθμίδες, που είναι οι νότες που αλλάζουν. Για το δωρικό τρόπο έχουμε ανέρεση 6, δηλαδή είναι μια φυσική μινόρε, αλλά η έκτη της έχει ανέρεση. Ή αλλιώς είναι μία ματζόρε με ύφεση 2 και 7. Εντάξει. Έχουμε τον φρίγιο τρόπο, που έχει ύφεση 2 σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Αλλιώς σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 2, 3, 6 και 7. Που είπαμε προηγουμένως ότι η μεταφορά, η παραλληλισμός του ματζόρε με φυσική μινόρε. Και έχουμε και τον αιωλικό τρόπο που το είπαμε, 3, 6 και 7. Και έχουμε και το ολόκληρο τρόπο, που έχει ύφεση 2 και ύφεση 5 σε σχέση με τη φυσική μινόρε, αλλά ύφεση 2, 3, 5, 6 και 7 σε σχέση με τη ματζόρε. Αυτές είναι οι χαρακτηριστικές βαθμίδες. Δεν θα σας πω τώρα άλλο τρόπο να βρίσκουμε τους τρόπους, αλλά στο επόμενο μάθημα, εφόσον έχουμε χωρίσει τις κλίμακες, τους τρόπους σε ματζόρε και μινόρε, θα σας πω κι άλλο ένα τρόπο να βρίσκετε, όπως είπα, τον τρόπο για τις ματζόρε σκάλες με δέσεις και εφέσεις, πώς να βρίσκετε τους τρόπους με ένα ακόμα πιο εύκολο τρόπο.